μιλήσω γιατί δεν θέλω να παντρευτώ και γιατί δεν θέλω να κάνω παιδιά. Θυμάμαι, είχε γίνει χαμός με ένα βίντεο που είχες πει για ποιο λόγο δεν θέλεις να παντρευτείς και δεν θέλεις να κάνεις και παιδιά. Εκείνη την περίοδο μου ήταν πολύ δύσκολο. Σταμάτησα να διαβάζω τα σχόλια. Τι κόστος έχει να δείχνεις τόσο πολύ την προσωπική σου ζωή? Είμαστε αληθινοί, αλλά μια ωραιοποιημένη εκδοχή της, έτσι. Δεν μπορείς να δείξεις 100% τον εαυτό σου, γιατί μετά σε κρίνουν και για το 100% του εαυτού σου. Έχεις μιλήσει ανοιχτά και για το γεγονός ότι βρίσκεσαι στο φάσμα αυτισμού. Διαγνώστηκα πριν 2 χρόνια. Πήγα σε ψυχίατρο, εγώ για ΔΕΠΗ πήγαινα και εν τέλει διαγνώστηκα και με τα 2. Μου έχει αλλάξει η ζωή προς το καλύτερο, γιατί τώρα μπορώ να αναγνωρίσω πράγματα. Το κεφάλι μου λειτουργεί σαν να σκλωράρει στο TikTok. Αυτό είναι. Καινούριες σκέψεις. Και όλες ατελείς. Ακούω τη φασαρία, ακούω τα παιδάκια, νιώθω τον κραδασμό. Είναι ζεστό το μέταλλο και είναι, ξέρεις, για μένα. Είναι όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Δεν θεραπεύεται. Μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Πριν 14 χρόνια είχες πάει στο GNTM το πρώτο. Τρομακτική εμπειρία. Έμαθα πολλά. Τώρα αν πήγαινα θα τα έκανα όλα τέλεια. Θα ήμουν νούμερο ένα, θα σχολιάσω όλοι μαζί μου, θα έλεγα ότι ήμουν βλακίες. Μπίφ έχεις με κάποιον? Όχι καλέ. Αν άξιζαν τα λεφτά στο YouTube όπως αξίζει στο εξωτερικό, θα κάναμε ψεύτικα μπίφ έτσι για να γίνεται ταβαντούρης.